συνάδελφος που είναι στη Θεσσαλονίκη, ο εισαγγελέας διαφθοράς ο κ. Μητρουλιάς, εποπτεύονται από έναν εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Από τον κύριο Πρακουμάτσον προκειμένου. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας εισαγγελέας ο οποίος λειτουργεί μόνος του. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν υπάρχει ένα πλαίσιο. Ελέγχεται για το έργο του. Ελέγχεται για το έργο του. Είναι επόπτης. Θεσμοθετημένος από τον νόμο επόπτης. Και μιλάμε για ανθρώπους, τουλάχιστον. Οι περγαμηνές τους αυτό δείχνουν. Για έγκριτους συναδέλφους. Κύριε Μιχαηλίδη, όμως, αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τα κόμματα ή όλοι αυτοί που εμπλέκονται να βάλουν κατά της δικαιοσύνης. Όταν μια υπόθεση όταν μια υπόθεση, πολιτικό ενδιαφέρον ή η απάντηση σκάνδαλο, λοιπόν της δικαιοσύνης σε όλη αυτή την. Άλλο να ασκήσεις κριτική αφού έχει τελειώσει μια υπόθεση ή πώς κινείται, αν είναι γρήγορα η διαδικασία. Αλλά εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς πια. Ναι, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι όλα ξεκίνησαν και θα συνεχίζονται αυτοί οι διαξυφισμοί, αν θέλετε, εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Προεντάσσεται δηλαδή. Ακριβώς. Έτσι θέλω να πιστεύω. Συνέπεσε τώρα και η αξιολόγηση της υπόθεσης ακριβώς, αυτή. Ακριβώς. Ακριβώς όμως. Ναι. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι κατά καιρούς και από παλιά υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός από κάποιους ότι κάποιοι δικαστές είναι καλοί, κάποιοι είναι κακοί, κάποιοι είναι έντιμοι, κάποιοι είναι επίορκοι. Και μπαίνανε και χρώματα πολλές φορές. Αυτό ακριβώς συνέβαινε κάθε φορά που όταν έβγαινε μια ευνοϊκή απόφαση για κάποιον, είτε πολιτικό είτε μεγάλο επιχειρηματία του τόπου. Έτσι. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν ο εγκομιασμός του συγκεκριμένου δικαστικού λειτουργού ή των συγκεκριμένων. Και υπάρχουν εδώ και επιχειρηματικά συμφέροντα, έτσι. Ακριβώς. Πολλές φορές λοιπόν, έρχονται αντίθετα. Όταν λοιπόν η απόφαση δεν ήταν ευνοϊκή αυτού, άρχισαν λοιπόν. Άρα, κύριε Μιχαηλίδη, ποιο είναι το μήνυμά σας? Τι θέλετε να πείτε σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τη δικαιοσύνη, την έρευνα, τους εισαγγελείς? Ότι θα πρέπει να αφήσουν τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Θα πρέπει να αφήσουν να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά του. Από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πασχίζουν νυχθημερών, ιδίως σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις που θέλουν ηρεμία, ψυχραιμία και χρόνο για να διαλευκανθούν. Και να είστε βέβαιοι ότι εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις εναντίον ουδήποτε, εγώ δεν θα πω για πολιτικούς, λοιπόν, εισαγγελέας θα τη βάλει στο αρχείο. Αν όμως προκύπτουν ενδείξεις, θα ασκήσει ποινική δίωξη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός δεν υπάρχει άλλος δρόμος δικονομικός. Όμως, να είναι βέβαιοι όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι οι εισαγγελείς υπηρετούν τον νόμο ως εφαρμοστέ του δικαίου και δεν εξυπηρετούν καμία πολιτική σκοπιμότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι πεποίθηση, πιστεύω, των Ελλήνων εισαγγελέων και δικαστικών λειτουργών και θα πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και κυρίως τους πολιτικούς, έτσι, τους βουλευτές που αυτοί ψηφίζουν νόμους και η δικαιοσύνη τους εφαρμόζει. Σαφώς, το πλαίσιο. Έχουμε τελευταία νέα τίποτα? Ναι, τελευταία νέα λοιπόν, καταρχήν. Το πρωτεύον για μας είναι ότι το μεσημέρι συνεδριάζει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από 11 μέλη που θα αποφασίσει εάν η κυρία Τουλουπάκη θα παραμείνει στη θέση της για 2 ακόμη χρόνια ή όχι. Mm-hmm. Να σας πω ότι την προηγούμενη φορά από 11 μέλη είχε πάρει 10 ψήφους. Τώρα να σας πω ότι οι συνυποψήφοι της για τη θέση αυτή είναι ο κύριος Βεργόνης και ο κύριος Τζόνης. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν και επειδή ακριβώς έχει αυτές τις μεγάλες υποθέσεις, κυρίως τώρα τη συζήτηση που κάνουμε για την Οβάρτης, εάν θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, διότι έχει ακόμη 5 πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα. Τις εξελίξεις. Ναι, που είναι υπό διαρρεύνηση. Θα πρέπει να αποφασίσει πολύ σύντομα, όπως έχουμε μάθει, εάν
Για αυτούς θα ζητήσει πιθανόν από κάποιους εξηγήσεις, αν όμως τι καταθέσεις για το μεγάλο, τη μεγάλη υπόθεση αυτή την Νοβάρτης, ή αν θα θέσει στο αρχείο όπως έκανε με κάποιους άλλους. Θα περιμένουμε, θα μας δώσει τα νεότερα αύριο. Έρικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Προκόπη Αγγελόπουλο για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση σχετικά με την επιχείρηση που είχαμε νωρίς το πρωί στα Εξάρχεια σε δύο οικήματα που ήταν υποκατάληψη. Προκόπη, για πες μας, τι έχουμε καινούριο.